από το 2014, δηλαδή πριν 7 χρόνια, έχω καταθέσει τα ένσημά μου στο ΕΦΚΑ για να μου τα καταμετρήσουν και να πάρω την συνταξιδοτυχία ή βεβαίωση ώστε να μπορώ να τα καταθέσω. Από το 2014 ακόμα περιμένω. Δηλαδή πανελλαδικά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 7 χρόνια να μου μετρήσουν 6 χρονών πουλιά. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Πολίτης περιμένει 7 χρόνια για την καταμέτρηση των ενσύμων του από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ Ηρακλείου, προκειμένου στη συνέχεια να δρομολογηθεί η συνταξιοδότησή του. Αυτό καταγγέλει στον τηλεοπτικό φακό ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος διαμένει στο χωριό Ελιά του Δήμου Χερσονήσου. Τότε αναγκάζομαι κι εγώ, αφού δεν μου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο, και πάω στο ΕΦΚΑ μοναχός, χωρίς ραντεβού, αφού δεν μπορούσα να κλείσω ραντεβού. Πηγαίνω στη διευθύντρια, η οποία εξεπλάγει όταν τη στόπα μου, δεν το πίστευε, μου λέει: τώρα εμείς βγάζουμε πρόσφατα. Εσείς μου λέτε για 7 χρόνια. Σε λέω: αλήθεια σας λέω. Της δίνω το ΆΜΚΑ και κοιτάζει, εξεπλάγει η κυρία. Μου λέει: στις 12 έχω meeting με μια υποδιευθύντρια. Θα της το δώσω, θα ασχοληστεί και άμεσα θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, η κυρία μαζί μου, η κυρία διευθύντρια μαζί μου. Επικοινωνείς μαζί σας? Όχι. 6 χρόνια είναι πουλιά, τα υπόλοιπα είναι online, τα βρίσκουμε. Δηλαδή είναι 6 χρόνια και έχουν περάσει 7 χρόνια. Για 6 χρόνια μέτρημα, 6 χρόνια πρέπει να μετρηθούν και έχουν περάσει 7 χρόνια. Καλά ακούσατε! Από το 2014 έχει καταθέσει στον ΕΦΚΑ αίτημα για την καταμέτρηση των ενσύμων του, με τον ίδιο να μας περιγράφει την ταλαιπωρία του. Είμαι εντελώς απογοητευμένος, δεν ξέρω πού να πάω. Δηλαδή, όταν μιλάω με το κράτος και το κράτος δεν μου δίνει μια απάντηση, τι να πω, πού να πάω. Ένας έγκριτος δημοσιογράφος σε μια πρωινή εκπομπή είχε απασχολήσει αυτό το θέμα. Και ο κύριος ο οποίος είναι να πάρει τη σύνταξη δεν την πήρε, τελικά τον είχαν βγάλει πεθαμένο και λέω και εγώ, είμαι πεθαμένος εγώ, μήπως με έχουν πεθάνει και εμένα. Και αυτά τα 6 χρόνια πουλιά ήταν στα οικοδομικά. Σαν φοιτητής, μαθητής, δούλευα στην οικοδομή για να τα βγάζουμε πέρα και είναι όλα βαρέα ένσημα. Κάποια στιγμή μπήκα στο δημόσιο και από το δημόσιο έφυγα και από εκεί. Αγόρασα τα ένσημα του δημοσίου και τα βάλα στο ΙΚΑ. Και έχω τις αποφάσεις όλες, μου τα δείχνουν, δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάξω. Εδώ γράφει Γκρίκελαν. Αυτό είναι το γερμανικό έγγραφο. Ο ίδιος έχει συμπληρώσει 46 χρόνια ασφαλιστικού βίου, ενώ για αρκετά χρόνια δούλεψε και στη Γερμανία, όπου εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά, καθώς με ένα κλικ και σε χρόνο ρεκόρ δρομολογούνται ζητήματα συνταξιοδότησης. Οι Γερμανοί στείλανε τα πουλιά τα ελληνικά, δηλαδή αυτόματα. Σε 10 μέρες μέσα μου ήρθε ένα γράμμα με ταχυδρομείο, όχι σε email, μου ήρθε ένα γράμμα με 18 σελίδες και μου λένε τα πάντα για τη σύνταξή μου και επίσης μου αναφέρουν και πόσα ελληνικά έχω εγώ. Αυτό που το ΙΚΑ δεν ξέρει, ξέρουν οι Γερμανοί δηλαδή. Ο 62χρονος εκφράζει πικρία του, καθώς για ένα απλό ζήτημα καταμέτρησης ενσύμων δεν μπορεί να βγάλει άκρη εδώ και 7 χρόνια, με τον ίδιο να βρίσκεται σε απόγνωση. Πού άλλο είχε δουλέψει? Έχω δουλέψει κατά δύσεις στη Γερμανία, έχω περάσει πολλά. Είχα εστιατόριο στη Γερμανία, έχω κάνει πολλά. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι οδηγός και προσπαθώ να επιβιώσω κάνοντας ένα δρομολόγιο, γιατί έχει πέσει ο τουρισμός με τον κορονοϊό και προσπαθούμε να επιβιώσουμε ένα δρομολόγιο 2-3 τη βδομάδα. Αυτά είναι. Περιμένω και εγώ να μπω στη σύνταξη. Πότε θα μπω?